Με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα φιλοξενώ τον κύριο Ιωσήφ Ιωσηφίδη, έναν από τους ηθοποιούς οι οποίοι συμμετέχουν στην παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες Νοήρης», εν έργο του Χρόνη Μίσιου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Το έργο αυτό, όπου και αν έχει παιχτεί, έχει γίνει sold out και επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Θέατρο Αυλαία. Κύριε Ιωσηφίδη, καλώς ήρθατε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Sold out για πολλωστή φορά το έργο, κύριε. Ναι, έχουμε αυτή τη χαρά να γίνεται αυτό το πράγμα. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη για 4 παραστάσεις και προσθέσαμε άλλη μία το Σάββατο, γιατί δεν υπάρχουν πια εισιτήρια. Σάββατο απόγευμα 6 ώρα. Θα κάνουμε μια διπλή δηλαδή. Στην Αθήνα ξεκινήσαμε έτσι, το φτύνω αυτού να πάει έτσι καλά. Ο κόσμος το αγκαλιάζει πάρα πολύ την παράσταση, την αγκαλιάζει πάρα πολύ. Και αυτό για τους δημιουργούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχάριστο. Πάμε λίγο στο έργο, διότι το «Καλά εσύ σκοτωθήκες νωρίς». Τι να σας πω, πόσες χιλιάδες αντίτυπα για αυτό το βιβλίο. Το 85 ήταν best seller. Το 85 ήταν best seller. Ένα βιβλίο που υπογράφει ο Χρόνης Μίσιος. Και έκτοτε ήταν το πρώτο του ντεπούτο, ήταν το πρώτο του βιβλίο, αφού γλίτωσε τις φυλακές, αφού γλίτωσε την ποινή, τη δυσποινή θάνατον, αφού γλίτωσε τη φυλακή, αφού, έρχεται ο Χρόνης Μίσιος και υπογράφει αυτό το εμβληματικό στην ουσία έργο, βιβλίο, την εξομολόγηση ζωής, την περιγραφή, το τι πέρασε. Θέλω λοιπόν για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν, να βάλουμε το χρονικό πλαίσιο. Πότε είμαστε, σε ποια περίοδο? Καλύπτει μια μεγάλη περίοδο, από τότε που ήταν 16 χρονών ο Χρόνης μέχρι και μετά την τελειώνει, ας πούμε, μέχρι και αρχές δεκαετίας του 80. Όλη αυτή την περίοδο που έμπαινε, έβγαινε στη φυλακή και παντρεύτηκε, πιάσανε τη Ρινιό, την πήγανε στην εξορία με την πρώτη μέρα που παντρεύτηκε, βίωσε και πολιτεία. Ήταν αυτό ένα διαρκές αλυσβερίσι μεταξύ φυλακών και ζωής. Και στις αρχές δεκαετίας του 80 πια είναι, ανασένει λίγο πιο ελεύθερα και γράφει το 85 το βιβλίο του. Θα πούμε περισσότερα για το Χρόνη Μίσιο, θα πούμε περισσότερα και για το έργο, όμως μέσα από μια συνέντευξή του ο Χρόνης Μίσιος θυμάται και τα χρόνια που έζησε στη Θεσσαλονίκη, γεννημένο στην Καβάλα. Ναι, στα ποταμούδια. Στα ποταμούδια της Καβάλας, και αργότερα έχει μείνει ορφανός, το μεγαλώνει η μητέρα του μαζί με τα άλλα αδέρφια του. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δύσκολη καιρή, και τα περιγράφει πολύ ωραία ο Χρόνης Μίσιος σε μια συνέντευξή του. Είναι ο Χρόνης Μίσιος, τον φωνάζαν όλοι στη φυλακή ο Σαλονικιός. Έτσι. Έτσι τον αποκαλούσαν, έτσι τον προσφωνούσαν. Ήταν ο Σαλονικιός. Το παρατσούκλι του, ας πούμε, ήταν ο Σαλονικιός. Και σε όλο το έργο μέσα αναφέρεται ως ο Σαλονικιός. Απλώς επιβαρυντικές. Τώρα, ο Χρόνης Μίσιος έμαθε να διαβάζει και να γράφει μέσα στη φυλακή. Έτσι. Ξέρετε πώς. Διαβάζαν. Στην αρχή, όταν έμαθε πρώτα να γράφει και να συλλαβίζει, το λέμε στο έργο, από τους καθοδηγητές, τους είπε ένας καθοδηγητής: δεν γίνεται να μην ξέρετε, να είστε κομμουνιστές και να μην ξέρετε να διαβάζετε. Και πήγαν να παρεξηγηθούν κιόλας, ο Μιχάλης ο λεγόμενος, ο οποίος τον εκτέλεσαν μετά. Και πήραν αυτοί και άρχισαν να διαβάζουν τα χαρτονάκια από τα μανάβικα. Φακές, φασόλια. Και έτσι μάθαν, ναι, όλη την αλφαβήτα. Το περιγράφει πολύ ωραία κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή του. Λέει ότι μέσα στη φυλακή, όταν άρχισε να μαθαίνει, τότε δεν είχαμε, λέει, αυτό το διάολο, κάπως έτσι το λέει, το πλαστικό, την πλαστική, ναι, σακούλα. Και ήταν τυλιγμένα όλα με περιοδικά, με εφημερίδες. Ναι. Και έτσι κατάφερα να μάθω ένα παιδί, έτσι. Ένα παιδί. 16 χρονών. Εσείς είσαστε ο Χρόνης Μίσιος στο έργο. Ναι. Ένα παιδί 16 χρονών, το οποίο κατηγορείται για διάφορα. Δυσισόβια. Ήταν πολιτικός κρατούμενος. Πολιτικός κρατούμενος. Υπήρχε ο διαχωρισμός αυτός, πολιτική και ποινική.
και εις θάνατον. Ναι. Πώς είναι η ψυχολογία αυτού του ανθρώπου? 9 μήνες, όπως μάθαμε μετά και από τη Ρινιό, ότι στον ύπνο του, όποτε τεινάζονταν ο Χρόνης, ήταν γιατί ήταν η ανάμνηση αυτού του 9μηνου, της περίοδου 9 μηνών που περίμενε, δεν ήξερε αν θα πεθάνει το άλλο πρωί. Δεν ξέραν ποιος θα πεθάνει. Ερχόταν και τους έπαιζαν κιόλας οι φύλακες. Περιγράφει μέσα στο έργο, και εμείς το δίνουμε αλλιώς σκηνικά, ότι έπαιρνε ο φύλακας το χαρτάκι με ποιος θα σκοτωθεί, ποιος θα σκοτωνόταν, το έδαινε σε μια. Το έδαινε σε ένα κορδόνι και το έσαιρνε μέσα στην αυλή εκεί που ήταν οι κρατούμενοι, και αυτοί προσπαθούσαν να δουν. Τους έπαιζε κιόλας. Μήπως είσαι εσύ, τους έλεγε. Μήπως είσαι εσύ, είσαι εσύ. Εσύ είσαι, είπε, λέει σε μια δόση το Χρόνη. Και μετά αρχίζει και γελάει και λέει: όχι, δεν είσαι εσύ, είναι ο άλλος. Τους έπαιζαν. Αυτό είναι απάνθρωπο. Είναι χειρότερο και από την εκτέλεση αυτό το πράγμα. Είναι σαν να σε σκοτώνει ζωντανό. Ενώ δεν έχεις πεθάνει. Ενώ δεν έχεις πεθάνει. Έτσι, έτσι. Στην Δευτέρα Δημοτικού κάτι μήνες, κλέβουμε από τους Γερμανούς. Οπότε κλέβουμε κανένα ταψί που φτάνει στο φούρνο. Και έτσι επιβιώνουμε. Τώρα εδώ περιγράφει το. Φοβάται ότι κάπου θα με σκοτώσω. Περιγράφει το τι πέρασε στη Θεσσαλονίκη όταν ήρθε με τη μητέρα του και όπως ακούσατε να λέει, κυλάρφανος με άλλα τρία αδέρφια και μία μάνα η οποία τα μεγαλώνει μόνη. Τώρα, η ζωή του Χρόνη Μίσιου θα μπορούσε να είναι αποτυπωμένη και σε άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως να γνωρίζουμε. Η ορφάνια, ο πόλεμος, έχουμε μετά τον εμφύλιο, ο Χρόνης Μίσιος στις φυλακές. Τώρα, αυτό το έργο, το οποίο είναι στην ουσία εξομολόγηση και το τι έζησε ο Χρόνης Μίσιος, και μάλιστα με μια γλώσσα, μια αργό της εποχής, αλλά και σημερινή γλώσσα, αλλά αργό. Δεν είναι τόσο αργό. Ναι, τα λέει. Διαφωνώ, δεν είναι τόσο αργό. Δεν είναι τόσο αργό, λέτε εσείς. Τα λέει χήμα. Κάποιες εκφράσεις μέσα στη φυλακή, ίσως και κάποιες εκφράσεις της εποχής, δεν είναι αργό αυτό. Ναι. Τώρα λέμε, μιλάμε πολύ πιο χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Η παράσταση αυτή τώρα, ποιο ήταν αυτό το σημείο που σας δυσκόλεψε, που σας... Θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο που το είπες όμως. Το είπες, δηλαδή ότι ενώ μεν, νόμιζα αυτό θα ολοκληρώσεις. Ενώ μιλάμε για να μπορούσε να γίνει μονόλογος αυτό το έργο, εμείς δεν το κάναμε μονόλογο, γιατί αυτό το έργο ο Χρόνης το έγραψε. Εγώ δεν μιμούμαι το Χρόνη, ούτε μουστάκι έχω, ούτε γένια έχω. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν παίζω αποκλειστικά το Χρόνη. Παίζω έναν αγωνιστή Χρόνη και από δίπλα του είναι οι συναγωνιστές του, οι σύντροφοι του, γιατί τότε το σύντροφος είχε άλλη έννοια και είχε πραγματική έννοια συντρόφου, γιατί ήταν σύντροφοι σε αυτά που τραβούσανε. Οπότε νόμιζα θα πεις αυτό ότι δεν είναι, αφορά πολλούς, αυτό που είπες, αφορά πολλούς αυτό. Γι' αυτό έγινε αυτή η παράσταση, αυτή είναι η επιτυχία της παράστασης. Εκεί ήθελα να πάω μετά. Νομίζω αυτό θα πεις. Εκεί ήθελα να πάω μετά, γιατί διαβάζοντας, τώρα θα το κάνω προσωπικό, αλλά έτσι είναι, το λέγαμε και στο διάλειμμα, διαβάζοντας εγώ στα 13 μου Χρόνη Μίσιο και το καλά, εσύ σκοτωθήκες νωρίς. Δεν είδα μόνο την ιστορία του Χρόνη Μίσιου, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ό,τι μπορεί να αντιληφθεί ένα παιδί στα 13 του, που είναι ακόμα ανώριμο. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι και ακούγοντας από αριστερή οικογένεια από τη μία πλευρά, από τον παππού, ο οποίος έχει μονίμως το ριζοσπάτι στο σπίτι, έτσι. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι το τι πέρασαν αυτοί όλοι όσοι πέρασαν από αυτή τη δοκιμασία, θα το πούμε απλά με γλυκά λόγια. Ναι, αυτοί είχαν, όπως περιγράφει και ο Μίτσος, αλλά και όποιος έχει διαβάσει λίγο, ας πούμε, και ξέρει, είχαν την πίεση από τους φασίστες και είχαν και από την άλλη μεριά την πίεση από το κόμμα, όπου δεν τους άφηναν ούτε να αυτοκτονήσουν, γιατί θεωρούνταν ότι είναι λιποταξία από το κόμμα, και ούτε βέβαια καν να υπογράψουν, γιατί η καθοδήγηση δεν επέτρεπε ποτέ να υπογράψουν, ούτε καν να αυτοκτονήσουν. Δεν είχαν αυτή την επιλογή. Αυτό είναι, φανταστείτε, τα 16χρονα παιδιά μαζί με το ξύλο που έτρωγαν, κάποια στιγμή λέει τρώμε ένα ξύλο ρουτίνας, δηλαδή το να τους δίνουν δεν ήταν τίποτα για αυτούς. Το να τρώνε το ξύλο δεν ήταν τίποτα. Τα άλλα ήταν που πότε θα πεθάνουμε, τι είδους βασανιστήρια. Το ξύλο το απλό ήταν μακάρι, ας μας δίνουν λίγο και να εκτονωθούν και να τελειώσουν. Εγώ έτσι το έχω αντιληφθεί. Λέει τρώμε ένα ξύλο ρουτίνας, υπάρχει αυτή η ατάκα μέσα. Αυτό δείχνει ότι ήταν ρουτίνα για αυτούς το ξύλο. Ήταν κάτι συνηθισμένο, σύνηθες. Λέει σε ένα
σε ένα απόσπασμα από το έργο. Θυμάμαι, λέει, πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξανε σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες, παρόλο που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Περπάταγα με τα τέσσερα, με φορτώνουν που λες ένα τζιπ για το γεντί κουλέ. Ήξερα ότι πάω για θάνατο. Μου το είχαν μπει σε όλους τους τόνους στην ασφάλεια. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι, θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι, είχαν σχολάσει τα μαγαζιά, ο κόσμος μυρμήγιαζε στους δρόμους, φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιμπ. Μια ματιά, και εκεί τώρα αρχίζει και περιγράφει τον κόσμο, τη ζωή. Μια αντίστοιχη σκηνή που έχουμε στο έργο είναι όταν κάποια στιγμή το πίνει στο Βόλο και λέει: θέλω να πάω στο ψυχιατρίο, έχω πρόβλημα. Και τον παίρνουν δύο μπάτσι, λέει, και τον πηγαίνουν με τα πόδια. Βλέπω κόσμο. Περπατάει, δηλαδή κουβεντιάζει και λέει αυτό το τώρα να τρίχεσαι που το είπα, αυτό το τόσο μικρό πράγμα που εμείς το ζούμε, αυτοί το έβλεπαν και χαιρόταν, και εκείνοι οι μπάτσοι από πίσω και του λένε βλέπεις ρε μαλάκα, του λένε βλέπεις, θα πάνε θέατρο σπίτι τους, εσύ που πας, θα πάλι θα μπεις στο μπουντρούμι. Τον ηρωνεύονται και τον, γιατί δεν υπογράφεις δηλαδή να το ζήσεις και εσύ αυτό το πράγμα, τόσο απλό είναι, μια υπογραφή και θα ζήσεις και εσύ έτσι. Αλλά η υπογραφή αυτή δεν είναι κάτι τόσο απλό τελικά. Η κατανόηση προς τους άλλους ανθρώπους. Πώς ξεφύγουμε μέσα από αυτή τη βαρβαρότητα? Δεν υπάρχει πλέον τεράστιο πρόβλημα με τον χρόνο. Δηλαδή όλοι δεν τρέχουμε να προλάβουμε. Ο Χρόνης Μίσιος, πριν από χρόνια, στην εκπομπή της ΕΡΤ προσωπικά. Συζητάμε για την παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», ένα έργο του Χρόνη Μίσιου, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη, στο θέατρο Αυλαία, 3 με 6 Οκτωβρίου. Για 4 ήταν προγραμματισμένο. Τελικά, κύριε Ιωσηφίδη, πάμε για περισσότερες παραστάσεις. Ναι, πριν πω για τις παραστάσεις, πρέπει να πω ότι συγκινήθηκα με αυτό το απόσπασμα του Μίσιου. Πρέπει να το διδάσκουν Ευαγγέλιο στα σχολεία αυτό που ναι, είπε. Και άλλα πολλά που έχει πει. Και μια που μου δίνει την αφορμή, Ιωσήφ, πολύ μεγάλη χαρά είδα ότι οι αποσπάσματα από το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» έχουν μπει και στα βιβλία. Στα σχολικά βιβλία. Το έμαθα, είστε ναι, η δεύτερη που μου το λέει. Εγώ ένας λόγος που χαίρομαι που πάει καλά αυτή η παράσταση, εκτός του καλλιτεχνικού και του, αν θέλετε, του εμπορικού πράγματος, γιατί όλα παίζουν ρόλο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε πουθενά, περιμένουμε τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου μπας και κάνουμε παραγωγές, είναι ότι είναι μια, για μένα, μια ανταμοιβή και για αυτόν τον άνθρωπο, αν μπορώ να τολμήσω να πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι έχει απήχηση ακόμα το έργο του, έστω και μια. Βέβαια, δεν πρέπει να αποσυνδέσουμε το έργο με την παράσταση. Γιατί η παράσταση έχει πάρει και η ίδια πολλά βραβεία ως παράσταση. Δεν είναι μόνο το έργο του Μίσιου, είναι το πάντρεμα όλων μαζί. Δηλαδή, πρέπει να μιλήσουμε για τη σκηνοθεσία, όπου είναι ευρηματικότατη, δεν είναι ντοκιμαντερίστικη παράσταση, δεν κάνουμε θέατρο ντοκιμαντέρ. Είναι η σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη, που είναι και βραβευμένη και αυτά, είναι φάνταστη. Αφού όλοι λέγανε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι θα βγάζετε τα μαστίγια και θα χτυπάτε. Γι' αυτό ρώτησα τι σας δυσκόλεψε νωρίτερα σε αυτή την παράσταση. Βέβαια δεν είσαστε μόνος, είναι μαζί σας ο Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός και Γιάννης Μάνθος. Βέβαια. Λοιπόν, εμείς είμαστε μια δεμένη ομάδα. Από τη στιγμή που βρήκαμε τον κώδικα της παράστασης, βγήκε αβίαστα η παράσταση. Αυτό που με δυσκόλεψε, θα σας πω τι είναι. Την πρώτη μέρα στην πρεμιέρα ήρθε η Ρινιό να δει την παράσταση, η γυναίκα του. Ναι, ναι. Εκεί έπαθα κακό μπλόκο. Συνειδητοποίησα τι πάμε να κάνουμε. Λέω, τι κάνουμε? Τι θράσος είναι αυτό? Δηλαδή, και μου το είπε και ο Πασχάλης ο Τσαρούχας, ο οποίος ο Πασχάλης ο Τσαρούχας αυτός έκανε τη διασύνδεση, γιατί είναι ο ανιψιός της Ρινιός. Μου λέει, ρε φίλε, μπράβο, λέει, γιατί θέλει θράσος, με την καλή έννοια αυτό που κάνατε. Είναι δύσκολο. Αυτό το έργο ήθελα να το πάρουν πολύ και να το κάνουν και ταινίες και αυτά, και δεν έγινε ποτέ. Και η απήχηση που έχει δείχνει ότι εμείς όχι μόνο σεβαστήκαμε τον χρόνο, αφού λέει η Ρινιό, νόμιζα τα είδα όλα. Γιατί σε μια θεατρική παράσταση δεν μπορεί να βάλει όλο το κείμενο, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η διασκευή της Σοφίας και της Μυρτός Αθανασοπούλου έχει πάρει βραβείο από την Ένωση Κριτικών. Γιατί το μισό είναι η διασκευή, η επιτυχία. Άμα δεν κάνεις καλή. Εμείς έχουμε βέβαια εμπειρία με τη λογοτεχνία, πριν είχαμε παίξει την Πανούκλα, που και εδώ είχε επίσης γίνει χαμός στο Αμαλία.
Έχουμε εμπειρία από λογοτεχνία. Το επόμενο θα είναι οι νεκρές ψυχές του Γκόγκολ. Οπότε από τη στιγμή που βρήκαμε τον κώδικα, κύλησαν όλα αρκετά ομαλά. Μόλις ήρθε η Ρινιό, εγώ λέω: τι κάνει, πού πάμε, τι θα μας πει αυτή η γυναίκα, η οποία ήρθε και αυτή λίγο σφιγμένη, δεν ήξερε. Τι σας είπε η Ρινιό? Η Ρινιό ενθουσιάστηκε. Πρέπει να σου πω ότι σηκώθηκε στην πρεμιέρα, τη σηκώσαμε, έκλαιγε όλο το θέατρο. Ήταν απίστευτο. Ζήσαμε φοβερά συναισθήματα με αυτή την παράσταση. Και καλλιτεχνικά και προσωπικά και ιστορικά. Εγώ θα τα χαρακτηρίζω ιστορικά στη μικρή μας ιστορία αυτή που έχουμε ως ομάδα. Τη μικρή εννοώ. Δεν είμαστε. Ναι, δεν είσαστε μεγάλος θείος, είσαστε. Ναι, αυτό. Είμαστε βέβαια πολλά χρόνια με σημαντικές, θεωρώ εγώ, δουλειές σε σχέση και με την ανταπόκριση του κόσμου. Είμαστε, η προσωπική μας ιστορία ήταν ένα λιθαράκι φοβερό, ένας βράχος για μένα αυτή η παράσταση και η εμπειρία που είχαμε, ιδίως στην πρεμιέρα, έτσι ήταν αξέχαστο αυτό το πράγμα. Η παράσταση ξεκίνησε από χθες, σήμερα, αύριο. Όχι χθες, σήμερα. 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 Πέμπτη και Παρασκευή, και Σάββατο, διπλή. Mm-hmm. Μπήκε έξτρα παράσταση 6 ώρα, γιατί δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ναι. Και την Κυριακή. Όποιος προλάβει. Να πω και τους συντελεστές, υπόλοιπους θέλω. Παίζουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Πασάπο, είπατε, τον Δημήτρο Μαμιό και τον Γιάννη τον Μάνθο. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αδέρφια. Αυτό είμαστε, αδέρφια πια. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη, δραματουργική επεξεργασία η Σοφία Καραγιάννη με τη Μυρτώ Αθανασοπούλου. Σκηνικά η Γεωργία Ιμπούρδα. Η Μαργαρίτα η Τρίκα έκανε κινησιολογία, η Βασιλική Γόγου φωτισμούς και ο Μάνος Αντωνιάδης τη μουσική. Εύχομαι τώρα καλή επιτυχία. Την έχετε. Έχει βραβευτεί και το έργο και η θεατρική παράσταση. Έχει βραβευτεί πολλάκις. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Οπότε τώρα τι να λέμε. Να έρθει ο κόσμος να τη δει και μας δίνεται έτσι και μια ευκαιρία να μάθουμε και ανθρώπους που ενδεχομένως δεν είχαν τα φώτα πάνω τους που θα έπρεπε. Ενδεχομένως και κοιτάξτε, να μην τα είχαν. Είναι επιλογές και πολλά πράγματα. Είναι επιλογές, αλλά είναι και ένα παραθυράκι που μέσα από αυτό το δρόμο να ψάξουμε να βρούμε κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένας θείασος που δεν έχει προβολή ενώ από τα μεγάλα αυτά, αλλά αυτό ποτέ δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα, γιατί εμάς η μεγαλύτερη προβολή γίνεται με το στόμα-στόμα. Όλες οι παραστάσεις πορεύτηκαν στόμα-στόμα. Βέβαια, εδώ στη Θεσσαλονίκη πάντα. Όλοι οι δημοσιογράφοι στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη πάντα μας βοηθάει, πάντα μας στηρίζει. Ίσως επειδή είναι πιο οικογενειακό το. Δεν ξέρω ποιο είμαστε. Ίσως επειδή κάτι λίγοι. Κάνετε καλά, το σκεφτήκατε αυτό. Αυτό ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Μάλλον και στην Αθήνα κάνετε. Το κάνουμε καλά. Μάλλον κάτι κάνετε καλά. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, και δεν είναι και τι πόρτες χτυπάς. Εμείς δεν χτυπάμε και πόρτες εκεί που. Γιατί, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να βγω σε μια συνέντευξη να μιλήσω για το Μίσιο και να με ρωτάνε, πες μας τι έχεις να πεις για το Survivor. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω. Όχι ότι είναι κακό, δεν λέω ότι είναι κακό. Απλά εγώ δεν θα μπορέσω να απαντήσω γιατί δεν βλέπω Survivor, ας πούμε. Εσείς πάντως με καλέσατε με το καλά, εσείς σκοτώθηκες νωρίς και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε με καλά. Καλέσατε, εννοώ να σας καλέσω. Ήταν κάλεσμα αυτό. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ, κύριο Ιωσήφιδη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωσήφιδη. Ιωσήφ Ιωσήφιδης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Καλά είσαι σκοτώθηκες νωρίς», θέατρο Αυλαία, με μία ακόμα έξτρα παράσταση διπλή το Σάββατο. Και αξίζει να ακούσουμε ξανά αυτό το κομμάτι, επιτρέψτε μου. Ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές.